Να πάρω το σκητάλι από την κυρία Μπόζου, η οποία ήταν και συνάδελφός μου στην Καθημερινή, από ό,τι μου είπε, και να ρωτήσω την κυρία Χαναλαμπογιάννη πώς μπορούν λοιπόν αυτές οι συνεργασίες, δημόσιες, ιδιωτικές, να διευκολύνουν την αποτελεσματική εφαρμογή των λύσεων Gen AI στον δημόσιο τομέα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει έλλειμμα τεχνογνωσίας. Επομένως, για μας οι συνέργειες είτε με δημόσιες διοικήσεις άλλων χωρών πιο προηγμένων στα ζητήματα αυτά, είτε με τον ιδιωτικό τομέα, είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Θα δώσω το Υπουργείο αυτή τη στιγμή εσωτερικών για τα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού. Έχει 3 έργα AI. Θέλω να επικεντρωθώ στο πρώτο, αυτό που σχετίζεται με τη στοχοθεσία στο δημόσιο. Εξηγώ πάρα πολύ γρήγορα. Το 2022 θεσμοθετήθηκε ένα καινούριο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο επί της ουσίας, παρά το γεγονός ότι υπήρχε πρόβλεψη και στο παρελθόν, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, εκεί πάσχουμε, στην εφαρμογή των νόμων, τη σύνδεση της στοχοθεσίας με την αξιολόγηση. Δηλαδή, επί της ουσίας, η στοχοθεσία να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων. Η στοχοθεσία, επί της ουσίας, αποτελεί το 50% της βαθμολογίας του κάθε προϊσταμένου στο δημόσιο. Αυτό γιατί φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο, είναι γιατί ο όγκος των προϊσταμένων στο δημόσιο είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει κουλτούρα στοχοθεσίας στο δημόσιο. Δηλαδή, οι μισοί δεν ξέρουν και οι άλλοι μισοί δεν θέλουν. Το ζήτημα είναι, εμείς θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό ή να το πάμε παραπέρα. Εκεί, λοιπόν, υπήρξε μία ιδέα μέσα στο γραφείο μου, να ξεκινήσουμε ένα έργο, το οποίο το άκουσα αμέσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το χρηματοδότησε, με τη βοήθεια της Expertise France και εργαλείων που υπάρχουν ήδη στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και τι κάνουμε? Βάζουμε για πρώτη φορά το AI στη στοχοθεσία του δημοσίου. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν, έχουμε μια πρώτη είδηση, εφαρμόστηκε το 23 η στοχοθεσία, έχουμε 20.100 έντυπα στοχοθεσίας, που αθρηστικά ακουμπάνε τους 110.000 στόχους. Αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ένα νούμερο που η δημόσια διοίκηση αντικειμενικά δεν μπορεί λόγω του όγκου να το αξιολογήσει και βεβαίως δεν μπορεί να δώσει και τη βοήθεια που χρειάζονται οι προϊστάμενοι για να είναι αποτελεσματική η στοχοθεσία. Άρα, με τη βοήθεια λοιπόν του AI, τι κάνουμε? Αξιολογούμε, κάνουμε μία αναλυτική επεξεργασία αυτών των 110.000 στόχων. Παράλληλα, υπάρχουν και έμπειροι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ελέγχουν αν το AI δίνει σωστά αποτελέσματα. Δηλαδή, εμείς τι έχουμε πει στο μηχάνημα? Έχουμε πει ότι θέλουμε οι στόχοι να είναι smart, να είναι συγκεκριμένοι, ρεαλιστικοί, με χρονικό προσδιορισμό, συγκεκριμένα κριτήρια. Άρα, λοιπόν, έρχεται το AI και λέει, ο στόχος που έβαλες προϊστάμενοι του τμήματος κινητικότητας δεν είναι smart, γιατί δεν έχει χρονικό προσδιορισμό, δεν είναι ρεαλιστικός έτσι όπως τον έχεις βάλει και δεν είναι συγκεκριμένος. Mm-hmm. Άρα, αυτό θα δώσει μία πρώτη εικόνα στους προϊσταμένους, λειτουργώντας και εκπαιδευτικά, να καταλάβουν που έχουν κάνει λάθος στη στοχοθεσία. Αυτό που θα μας οδηγήσει, σε ένα προτυπωμένο λεξικό στόχων, το οποίο θα μπορεί ο προϊστάμενος να κάνει cherry picking αυτά τα οποία ταιριάζουν στη μονάδα του, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής. Και ποιο είναι το επόμενο βήμα? Ένας ψηφιακός βοηθός. Ένας ψηφιακός βοηθός που ο προϊστάμενος θα συνομιλεί και θα φέρει στόχους από εδώ και στο εξής, οι οποίοι θα έχει τη δυνατότητα να είναι όσο πιο συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι γίνεται. Γιατί αυτό είναι και ο στόχος στο δημόσιο, έτσι. Δηλαδή, η αποτελεσματικότητα του στόχου κρίνεται από εκεί. Από το αν η εξυπηρέτηση του πολίτη, των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στο τέλος της ημέρας, είναι το κλειδί στην υπόθεση. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, για πρώτη φορά, έρχεται η δημοσιοϋπαλληλία σε επαφή με το AI και θα είναι κάτι πολύ βοηθητικό για εκείνους. Κυρία Μπόζο, ένα σχόλιο γι' αυτό. Κυρία Χαραλαμπογιάννη, μας είπε θηριώδη νούμερα. Και το να ακούσω ότι μπαίνει τεχνητή νοημοσύνη στο δημόσιο και μπαίνει μια στοχοθεσία, ακούγονται λίγο ενδιαφέροντα. Το σχόλιο σας. Το σχόλιο είναι ότι πρώτον, συγχαρητήρια. Δεύτερον, μιλώντας για τεχνητή νοημοσύνη, είναι ήδη εδώ και βλέπουμε πια ότι εφαρμόζεται και δίνει λύσεις σε πολύ ουσιαστικά προβλήματα.
Και τρίτον, ξέρεις, είναι όλα αυτά που βλέπουμε μέχρι στιγμής σε έρευνες και σε προβλέψεις και σε projections, ας πούμε, για το μέλλον. Σήμερα, ερχόμενοι εδώ, διάβαζα ότι περίπου 30 εργατοώρες στη βδομάδα ενός εργαζόμενου θα υποκατασταθούν από tasks που ουσιαστικά θα παίρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε ότι αλλάζει πάρα πολύ το κομμάτι της εργασίας, με τη σχετική ανησυχία, βέβαια, που υπάρχει για τον ανθρώπινο ρόλο. Αλλά το αισιόδοξο κομμάτι και κάτι που βγαίνει και από το παράδειγμα του Υπουργείου είναι ότι στην πραγματικότητα δεν χάνονται δουλειές, βελτιώνεται η δουλειά, βοηθιέται ο εργαζόμενος, γίνονται allocate τα tasks στην τεχνητή νοημοσύνη και ο ίδιος ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη μπορεί να γίνει πιο αποδοτικός, να αφιερώσει το χρόνο σε πιο ουσιαστικά πράγματα. Για παράδειγμα, ένας προϊστάμενος με τον υπάλληλο μπορεί να κάνουν πιο ουσιαστικές συζητήσεις για την απόδοση, για τους στόχους, για project, για την παραγωγικότητα, για ιδέες. Είναι τρομερές οι αλλαγές που μπορούν να έρθουν και μόνο εφαρμόζοντας κάποια εργαλεία, τα οποία δεν είναι πάρα πολύ δύσκολα να εφαρμοστούν σήμερα. Ναι, θα ήθελα να πάμε στο επόμενο στάδιο, στην εκπαίδευση. Πώς δηλαδή η Gen AI μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Δηλαδή, πώς μπορεί ένας άνθρωπος, που είναι μιας ηλικίας τέλος πάντων, να αρχίσει να χρησιμοποιεί αυτά τα μηχανήματα. Λοιπόν, αντικειμενικά η δημόσια διοίκηση έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα κανονικότητα, με διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Όλα αυτά που συζητάμε είναι πραγματικά πολύ καινούρια. Και πολύ εντυπωσιακά, τολμώ να σχολιάσω. Ναι, και πολύ εντυπωσιακά και μερικές φορές είναι και φοβιστικά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ναι. Εδώ τώρα, ποιο είναι το κρίσιμο? Το κρίσιμο είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη, ξαναλέω. Πώς η εξυπηρέτηση του πολίτη θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο? Εκεί λοιπόν πρέπει, επί της ουσίας, όλο αυτό μας υποδεικνύει ότι πρέπει να μετατοπίσουμε το σημείο αναφοράς της δημόσιας διοίκησης στον υπάλληλο και στις δεξιότητες που αυτός έχει. Γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό? Γιατί τι είναι οι επαγγελματικές δεξιότητες? Είναι το σύνολο των συμπεριφορών, όχι των τυπικών προσόντων, των συμπεριφορών, οι οποίες θα μας φέρουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι μόνο συμπεριφορών ή είναι και δεξιότητες? Αυτό είναι. Είναι οι επαγγελματικές δεξιότητες, αυτό είναι ορολογικά. Το σύνολο των συμπεριφορών, λοιπόν, που οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα, εμείς τι κάναμε για πρώτη φορά το 2022 πάλι? Θεσμοθετήσαμε νέο πλαίσιο δεξιοτήτων στο δημόσιο. Γιατί λέω θεσμοθετήσαμε? Διότι μπήκε σε νόμο, όπως ξέρετε, η ψυχολογία του δημοσίου υπαλλήλου είναι πού το λέει αυτό για να το εφαρμόσω. Είναι κρίσιμο αυτό. Επομένως, θεσμοθετήσαμε τις 9 δεξιότητες, τις οποίες θα πρέπει οι υπάλληλοι του δημοσίου να τις έχουν σε βαθμό, θα εξηγήσω παρακάτω λίγο πώς εντοπίζουμε τα κενά, θα πρέπει να τις έχουν για να ανταποκριθούν στην αποστολή του φορέα στον οποίο απασχολούνται. Εδώ λοιπόν έχουμε 9 δεξιότητες, ρητά περιγεγραμμένο στον νόμο, την προσαρμοστικότητα, τον προσανατολισμό στο πολίτη, τον προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, την ομαδικότητα, την ηγετικότητα, τη διαχείριση γνώση. Λέω μερικά για να εξοικειωθούμε λιγάκι με πιο συγκεκριμένα παραδείγματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε ένα οργανωμένο σύστημα αυτή τη στιγμή, δουλεύουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, προκειμένου και να εντοπίσουμε τα κενά, να τα ανιχνεύσουμε και να προτείνουμε εκπαιδευτικές δράσεις και να τις αξιολογήσουμε κιόλας. Αυτό όλο που σας περιγράφω, επειδή είναι αρκετά κρίσιμο να καταλάβουμε ότι μιλάμε για ένα τεράστιο, τεράστιο αριθμό υπαλλήλων. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι για το δημόσιο μιλάμε για 600.000 τακτικό προσωπικό και άλλο ένα 100.000 περίπου έκτακτο προσωπικό. Αντιλαμβάνεστε ότι τα μεγέθη λοιπόν είναι τεράστια. Άρα, τι κάνουμε? Πρέπει να ανιχνεύσουμε τα κενά και πώς θα το κάνουμε αυτό? Σύμφωνα με τον καινούριο νόμο λοιπόν της αξιολόγησης και της τοποθεσίας που σας περιέγραψα, είναι υποχρεωτική η κατάρτιση από τον προϊστάμενο για τον υπάλληλό του ενός πλάνου ανάπτυξης. Τι είναι το πλάνο ανάπτυξης? Δεν έχουμε βαθμολογία για τον υπάλληλο. Έχουμε μία αξιολογική κρίση του προϊσταμένου, ποιες είναι οι 3 ανεπτυγμένες δεξιότητες
του υπαλλήλου και ποιες είναι οι προσανάπτυξη δεξιότητες. Δηλαδή, εγώ είμαι σε ένα πόστο που χρειάζεται να έχω ανεπτυγμένη την ομαδικότητα και δεν την έχω στο βαθμό που χρειάζεται για αυτό το πόστο. Άρα, στο ετήσιο πλάνο ανάπτυξη, λοιπόν, υπάρχουν και συγκεκριμένα εργαλεία με τα οποία μπορώ να βελτιστοποιήσω την απόδοση. Άρα, με τα ετήσια πλάνα ανάπτυξη, τα οποία έχουμε ως πληροφορία, με ένα ειδικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης των δεξιοτήτων, το οποίο καταρτήσαμε πρόσφατα και το οποίο θα το λοντσάρουμε πολύ άμεσα. Τη σύνδεση των δεξιοτήτων με τα περιγράμματα θέσης, δηλαδή το συγκεκριμένο πόστο, τι δεξιότητες χρειάζεται. Χρειάζονται και 9, αλλά χρειάζονται σε άλλη ποσόστοση. Και σε συνδυασμό με ένα ψηφιακό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε για τη στελέχωση, θα σας το εξηγήσω αργότερα, αν με ρωτήσετε γι' αυτό. Σας κάνω trigger τώρα να με ρωτήσετε για τη στελέχωση. Τι έχουμε εκεί. Έχουμε μια χαρτογράφηση κενών που πρέπει κάπως να καλύψουμε. Πώς θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη τώρα να μας βοηθήσει σε αυτό. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο και γιατί τα νούμερα και γιατί τα data είναι πάρα πολλά. Θα πρέπει λοιπόν σε ατομικό επίπεδο ο δημόσιος υπάλληλος να έχει καθαρά μπροστά του ανά πάσα στιγμή πού πρέπει να βελτιωθεί και με ποιο τρόπο. Άρα αυτό να έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη να του το προτείνει, σε συνδυασμό με όλες τις μεθόδους, τις οποίες κάνουν καλύτερα για το δικό του το προφίλ, γιατί δεν ταιριάζουν όλες οι καταρτήσεις εκπαιδεύσεις σε όλους τους ανθρώπους. Άρα ένα κομμάτι αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι επιχειρησιακό του ίδιου του Υπουργείου, διότι το Υπουργείο, έχοντας όλο αυτό, όλη αυτή την πληθώρα των δεδομένων, θα πρέπει να χαράξει πολιτικές. Πώς λοιπόν θα περάσουμε στην επόμενη μέρα, εάν δεν έχουμε από το AI τις τάσεις, τη διαμόρφωση των τάσεων και μετά ένα foresight για το ποια επαγγέλματα και ποιες δεξιότητες είναι αναγκαίες στο δημόσιο για τα επόμενα 10 χρόνια. Το τρίτο είναι τα logistic της υποθέσεως. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι επιχειρησιακά έχουμε ένα έργο τώρα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 250.000 υπάλληλοι πρέπει να μετασχηματίσουν τις δεξιότητές τους. Από μόνο του αυτό είναι ένα τάσιο το οποίο η τεχνητή νοημοσύνη στον προγραμματισμό, στην αξιολόγηση, στην υλοποίηση μπορεί να χρησιμεύσει καθοριστικά. Να ρωτήσουμε και την κυρία Μπόζο από τον ιδιωτικό τομέα την άποψή της, αν και κατά πόσο ένας δημόσιος υπάλληλος μπορεί να καταρτιστεί σε αυτή τη νέα τεχνολογία. Είναι σαν να με ρωτάτε αν ένας άνθρωπος μπορεί να καταρτιστεί, γιατί και οι δημόσιοι υπάλληλοι άνθρωποι. Είναι όλοι άνθρωποι, μπορούμε, αλλά έχουν και μια συγκεκριμένη κουλτούρα, όπως ξέρουμε, ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας. Μιλώντας, εγώ θέλω να το πάω λίγο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Το στοίχημα για να μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη πραγματικά να μας βοηθήσει είναι να μην μείνουν οι άνθρωποι πίσω από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Αυτό όσον αφορά, ας πούμε, και τους εργαζόμενους της εταιρείας και τους εργαζόμενους στο δημόσιο, απαιτεί μία αλλαγή κουλτούρας ως προς το συνέχεια αναπτύσσω νέες δεξιότητες. Μιλάμε πια για ένα εργατικό δυναμικό που θα μάθει να συμβιώνει με την τεχνητή νοημοσύνη ως απαραίτητο εργαλείο και βοήθεια στη δουλειά τους. Εκεί, λοιπόν, θέλει συγκεκριμένη ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, που μπορεί και από χρόνο σε χρόνο ή ένα-δύο χρόνια ή ένα-τρία χρόνια να πρέπει να αλλάζουν, γιατί η τεχνολογία, όπως ξέρουμε, προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε αυτά που λέμε σήμερα μπορεί σε δύο χρόνια πρέπει να τα ξανασκεφτούμε και να τα ξανασχεδιάσουμε. Άρα αυτό που σε εξασφαλίζει στην πραγματικότητα είναι η κουλτούρα της αλλαγής, η κουλτούρα της προσαρμογής στην τεχνολογία. Και από εκεί και πέρα τα εργαλεία για την εκπαίδευση, για την αξιολόγηση και όλα αυτά που μπορεί να σου προσφέρει ένας καλά προγραμματισμένος αλγόριθμος και εργαζόμενοι ικανοί να χειριστούν αυτή τη τεχνολογία για να στήσουν αυτά τα εργαλεία και να μπορούν να τα παρακολουθούν, σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Αλλά εγώ σε αυτό που θα επέμενα είναι ότι πέρα από το να μπουν μέσα στη ζωή των εργαζομένων σε καθημερινή σχεδόν βάση η εκπαίδευση, που σημαίνει αφήνεις και χρόνο για αυτή την εκπαίδευση, έχεις και τις αντίστοιχες συνεργασίες και συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα, με τα πανεπιστήμια, με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, θα μπορούσα να σκεφτούμε πάρα πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνεται και ασύγχρονα. Μπορεί αυτό να το κάνει ο εργαζόμενος στο σπίτι του, μπορεί να το κάνει στον χρόνο που τον εξυπηρετεί, μπορεί να το κάνει σε φυσικό χώρο, αν χρειάζεται, ώστε το κάθε επίπεδο και το κάθε στέλεχος να μπορεί να βρει τον τρόπο που
πρέπει και του ταιριάζει για να ακολουθήσει αυτή την εξέλιξη. Νομίζω ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε είναι ότι υπάρχει πρόθεση, έχει εντοπιστεί το πρόβλημα, έχουν καταγραφεί οι ανάγκες και από εκεί και πέρα τα εργαλεία είναι εδώ και μπορούν να, και η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει. Ερχόμενοι από μια εταιρεία τεχνολογίας που αυτός ο τρόπος αξιολόγησης, στοχοθεσίας, η συζήτηση με τον εργαζόμενο και τον προϊστάμενο κτλ. Ισχύουν πάρα πολλά χρόνια και φυσικά συνέχεια βελτιώνονται και αλλάζουν. Πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ όμως σημαντικό να εκπαιδευτούν και να το αγαπήσουν αυτό το πρόγραμμα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, πώς μπορούν να εκπαιδευτούν, κυρία Μπόζου? Είναι όμως και μια αλλαγή κουλτούρας που πρέπει να γίνει. Πέραν από την αλλαγή κουλτούρας, πώς μπορούν να εκπαιδευτούν? Εντάξει, υπάρχει κάποιο παράδειγμα από το εξωτερικό τέτοια στιγμή? Καταρχήν, παράλληλα με όλο αυτό το πρόγραμμα που περιέγραψε, φαντάζομαι ότι υπάρχει και το αντίστοιχο πρόγραμμα που τρέχει και είναι αυτό ακριβώς που εντοπίζει το room for improvement που λέμε, που προτείνει εκπαιδεύσεις, που συστήνει στον εργαζόμενο και στον προϊστάμενό του ο συγκεκριμένος εργαζόμενος πού θα πρέπει να εστιάσει για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους που έχουν θέσει. Και αυτό μπαίνει σε ένα πρόγραμμα. Αντίστοιχα, πρέπει να υπάρξει ο χρόνος, το κίνητρο, το οποίο μπορεί να είναι επιβραβεύσεις, μπορεί να είναι μισθολογικό, μπορεί να είναι άδειες, μπορεί να είναι οι μέρες όπου αυτό θα γίνεται celebrated, ας πούμε, και θα αναγνωρίζεται μέσα στον οργανισμό. Και όλα αυτά δεν είναι θέμα AI, είναι θέμα πολιτικής που θα υποστηρίξει όμως το να αγκαλιάσουν οι εργαζόμενοι την τεχνητή νοημοσύνη σαν ένα εργαλείο που έχει έρθει για να τους βοηθήσει και όχι για να τους ελέγξει, όχι για να τους πάρει τη δουλειά, όχι για να... Είναι δηλαδή πώς ενδυναμώνεις τους ίδιους τους ανθρώπους, νομίζω. Και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο αυτό το ταξίδι της τεχνητής νοημοσύνης που είναι μια... Δεν είναι ένα γραμμικό ταξίδι, είναι ακόμα ένα στοίχημα που μένει να δούμε πού θα μας βγάλει. Να έχουμε πάντα αυτό στο... Και εμείς σαν εταιρεία το έχουμε και αυτό και όλα αυτά τα προγράμματα για εκπαίδευση, για υποτροφίες, για προγράμματα με πανεπιστήμια. Είναι συνεχές. Να πω κάτι πάνω σε αυτό που λέει η Ελληνία. Είναι ο λόγος για τον οποίο μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το 2024 διεκδικήσαμε και πήραμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα έργο επί της ουσίας διάγνωσης που μπορεί το AI να είναι χρήσιμο στις πολιτικές HR. Δηλαδή, πρέπει να χαρτογραφήσουμε το πεδίο, γιατί δεν παίρνει παντού, πώς να το πω, δεν έχει νόημα να συζητάμε σε όλα τα aspects για το AI, των διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, αλλά έχει μία σημασία πού μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα, τι πιθανά ρίσκα και κινδύνους έχουμε και να ξέρουμε το πεδίο και κυρίως τι μπορεί να μας προτείνει το AI, το οποίο να είναι compatible με το εργασιακό δυναμικό του δημοσίου. Εμείς προσπαθούμε δηλαδή παράλληλα με το χτίσιμο της κουλτούρας που είπε η Ευγενία πριν, το οποίο είναι το μείζον θέμα. Η αλλαγή της νοοτροπίας είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να είσαι υπομονετικός και επίμονος σταθερά στην πορεία την οποία έχεις χαράξει για την εξέλιξη του δημοσίου, λέω για το δημόσιο γιατί αυτό είναι το πεδίο μου, πρέπει να είσαι πολύ επίμονος και σταθερός στο τι έχεις χαράξει, παράλληλα όμως να τρέχει και το κομμάτι της τεχνολογίας, το που πραγματικά μπορεί να έρθει να βοηθήσει. Το παράδειγμα που είπα πριν, ας πούμε, για τη στοχοθεσία, το λέω με τα λόγου γνώσεως. Εάν δεν βάζαμε αυτό, δεν θα υπήρχε περίπτωση ποτέ να γίνει. Πρέπει να τους κυνηγάτε όμως τους στόχους, να τους ελέγχετε και ξανά και ξανά, έτσι δεν είναι? Είμαστε πολύ συνεργατικοί. Να μιλήσουμε λίγο για τη στελέχωση τώρα. Για τη στελέχωση. Πώς προσεγγίζει το δημόσιο το θέμα της στελέχωσης σε εποχή AI? Θα το αξιοποιήσετε το εργαλείο αυτό?
Ευχαριστώ για την ερώτηση. θέλω να πω το εξής. Ακριβώς επειδή ο όγκος είναι τεράστιος, μιλάμε για 2.000... Θα μιλήσω για τα διοικητικά. Μόνο τα διοικητικά του Δημοσίου είναι 3.500 διοικητικά. Για 2.600 φορείς που αντιστοιχούν, ξαναλέω, σε 600.000 δημοσίους υπαλλήλους. Αντιλαμβάνεστε τις ιδιαιτερότητες που έχει ο κάθε φορέας του Δημοσίου και που πρέπει και εμείς να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Γίνεται μία τεράστια συζήτηση για το ποιο είναι το σωστό μέγεθος του δημοσίου κατά καιρούς, ότι είναι μεγάλο το δημόσιο, ότι είναι μικρό το δημόσιο, ότι είναι υποστελεχωμένο, ότι εκεί είναι υπερστελεχωμένο και κάθονται. Γενικά γίνεται μία συζήτηση, η οποία όμως στην πραγματικότητα, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα και μάλιστα δεν έχουμε και όλη την, πώς να το πω, και όλη την ποιότητα των δεδομένων που χρειαζόμαστε για να βγάλουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Εδώ δηλαδή έχουμε προσλήψεις, οι οποίες ακολουθούν τον κανόνα ένα προς ένα για να τηρούμε τα δημοσιονομικά όρια της χώρας. Δηλαδή, για κάθε αποχώρηση έχω μία πρόσληψη. Το ζήτημα είναι αν αξιοποιώ στο 100% αυτή τη δυνατότητα που μου δίνεται για αυτή τη μία πρόσληψη. Ποια είναι αυτή η μία πρόσληψη που κάνω. Ή για το κομμάτι της κινητικότητας. Έως τώρα, η κινητικότητα που είναι εσωτερική αγορά εργασίας, για όσους δεν αντιλαμβάνονται τον όρο, δηλαδή αποσπάσεις, μετατάξεις, μεταθέσεις, όλο αυτό το πακέτο, ήταν ασύνθετο με το ζήτημα των προσλήψεων. Εμείς λοιπόν κάναμε μία προσπάθεια νομοθετική για να έρθουμε χρονικά να τα συνδυάσουμε όλα αυτά και να λειτουργούν συμπληρωματικά. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή, λόγω και του όγκου και της έλλειψης δεδομένων, δεν μπορούμε να χαράξουμε πολιτική. Τι έχουμε, τα καλά νέα ποια είναι. Πρώτον, έχουμε λοιπόν το πλαίσιο των δεξιοτήτων που μόλις δημοθετήσαμε. Το δεύτερο καλό νέο είναι ότι έχουμε επιτέλους, μετά από 10-12 χρόνια, δεν θυμάμαι, ήμουνα στο Υπουργείο το 12 και από τότε το παλεύαμε, το 19 το ξεσκαλώσαμε, το HRMS του Δημοσίου, που είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο θα έρθει να ενοποιήσει όλες τις λειτουργίες. Από τις προσλήψεις και την αξιολόγηση μέχρι την κινητικότητα και τα πειθαρχικά, τις άδειες, το ωράριο, τα πάντα λοιπόν μέσα σε ένα πληροφοριακό σύστημα. Να μην μακρηγορώ, αυτά τα data λοιπόν ήρθαμε και ζητήσαμε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ένα έργο με AI, όπου επί της ουσίας ένας πολύπλοκος αλγόριθμος θα μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουμε τις αποφάσεις που παίρνουμε για τη στελέχωση. Δηλαδή, εδώ τώρα είναι πολύ κρίσιμο, συνεργαζόμαστε με τη μονάδα στρατηγικής και προβλέψεων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Προσπαθούμε λοιπόν επί της ουσίας να μην δίνουμε μόνο, να μην έχουμε μόνο μια ποσοτική ικανοποίηση αναγκών, αλλά να έχουμε και μια ποιοτική ικανοποίηση αναγκών. Διότι εμένα δεν με νοιάζει μόνο να δώσω μια πρόσληψη, θέλω να ξέρω αυτή η πρόσληψη ότι όντως πάει εκεί που υπάρχει ανάγκη και είναι η σωστή ειδικότητα. Δεν με ενδιαφέρει μόνο να δίνω έτσι μια πλειοδότηση θέσεων, αλλά να ξέρω και τι σημαίνει με όρους πλήρους απασχόλησης αυτή η πρόσληψη. Δεν θέλω απλά να πληρώνω μια κενή θέση, θέλω να έχει και συγκεκριμένες δεξιότητες αυτός. Άρα όλο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο για πρώτη φορά θα το κάνουμε με τεχνολογία AI και αν το δούμε στο συνολικό του πλαίσιο, γιατί έχουμε μια συνολική στρατηγική πάνω στα ζητήματα της στελέχωσης, μαζί με το έργο που έχουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης για το ΑΣΕΠ, το οποίο είναι μια άλλη ιστορία απονεμένη για το πόσο γρήγορα γίνεται αυτή η πρόσληψη. Και πείτε λοιπόν ότι έχουμε AI στις διαδικασίες στελέχωσης και όντως έχουμε εντοπίσει ότι χρειάζεται ένας γιατρός σε αυτό το νοσοκομείο ή μία νοσηλεύτρια στο άλλο νοσοκομείο ή ένας διοικητικός στα ΚΕΠ. Έχουμε αυτή τη χαρτογράφηση. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα κάθεται και αυτό στη θέση. Άρα έχουμε και από εκεί ένα κομμάτι στο Ταμείο Ανάκαμψης για το ΑΣΕΠ, για τον εξυγχρονισμό του ΑΣΕΠ και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, αλλά και για τις διαδικασίες με τις οποίες κάνει τις διαγωνιστικές διαδικασίες που θα περιλαμβάνουν δεξιότητες τούδε και στο εξής και θα γίνονται σε νεκρό χρόνο. Άρα, αν δούμε στο σύνολο, λοιπόν, εδώ έρχεται το AI να δώσει μια πολύ πολύ στοχευμένη ακτινογραφία του πλαισίου της στελέχωσης και άρα να νιώθουμε κι εμείς ότι όντως δίνουμε προσλήψεις εκεί που χρειάζονται την κατάλληλη ώρα με τους κατάλληλους ανθρώπους. Να κάνω και μια ερώτηση πάνω σε αυτό και θα ήθελα και το σχόλιο της κυρίας. Παρακαλώ. Να πω μόνο κι εγώ ένα σχόλιο και δυστυχώς θα πρέπει να αποχωρήσω σε πολύ λίγο. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα σε αυτό που λέει η Υπουργός,
Αυτό που θα πρέπει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ στα επόμενα χρόνια, να μπει και στο σχεδιασμό, είναι ποια πραγματικά tasks των εργαζομένων, δηλαδή ο ρόλος του διοικητικού υπαλλήλου στο ΚΕΒ, θα κάνει το AI και τι θα κάνει το AI. Οπότε μιλάμε για μια συνολική αναθεώρηση όλης της χαρτογράφησης στην πραγματικότητα του δημοσίου που θα πρέπει να γίνει σύντομα, γιατί πάντα τώρα σχεδιάζουμε με τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα ή που υπήρχαν πέρυσι, γιατί και τα δεδομένα μπορεί να μην είναι χθεσινά, να είναι και πριν από ένα χρόνο, ας πούμε. Ή οι άδειες που πάρθηκαν, ή οι εργαζόμενοι που βγήκαν σε σύνταξη κτλ. Δεν είναι και όλα ότι είναι updated, ας πούμε, μέχρι την τελευταία στιγμή. Όμως αλλάζει και η ίδια η φύση της εργασίας. Και αυτό είναι η μεγάλη αλλαγή που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Πέρα από τα εργαλεία που θα βοηθήσουν σε όλη αυτή στις προσλήψεις, στη στελέχωση, που και εκεί θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ προσεκτικά όλο το κομμάτι της συμπερίληψης και το πώς αυτοί οι αλγόριθμοι είναι πραγματικά και ουσιαστικά συμπεριληπτικοί και δεν κάνουν discriminations, ας πούμε, γιατί πριν από μερικά χρόνια σε μεγάλες εταιρείες, νομίζω και η ίδια η Google και η Microsoft, είχαν βγει πολύ ανοιχτά και είχαν παραδεχθεί ότι προσπαθήσαν να κάνουν προσλήψεις με AI και τους κάνανε bias στα βιογραφικά και τους προτείνανε συγκεκριμένα προφίλ. Σας ρώταγα για τη διαφάνεια και την υπογοκέστα, πώς τη διασφαλίζουμε. Άρα χρειαζόμαστε κάποιες αρχές σε αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Διαφάνεια, συμπεριληπτικότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός, ας πούμε, στις ικανότητες και κριτήρια, όπως, ας πούμε, εμείς θεωρούμε, για παράδειγμα, τον αυτισμό ή μια αναπηρία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, μια ξεχωριστή δεξιότητα. Και μπαίνει και αυτό μέσα στα κριτήρια των προσλήψεων. Οπότε, όταν φτιάχνουμε τέτοια συστήματα και όταν δημιουργούμε όλα αυτά τα εργαλεία που έρχονται για να μας βοηθήσουν, πρέπει να βασίζονται σε κάποιες αρχές που διασφαλίζουν και τη συμπερίληψη και την ισότητα και τη δικαιοσύνη μέσα στο χώρο εργασίας, που νομίζω είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Και οι νέες γενιές σήμερα που γεννιούνται μέσα στην τεχνολογία και δεν χρειάζεται καν να τη μάθουν από εμάς και δεν περιμένουν εμάς να τη μάθουν, αυτά είναι που κοιτάνε όταν πάνε κάπου να εργαστούν. Γιατί το θέμα είναι και πώς το δημόσιο προσελκύει ταλέντα. Όχι μόνο τους υπάρχοντες, αλλά πώς θα πάει στην επόμενη μέρα. Πώς θα γίνει θελκτικό για ένα νέο άνθρωπο με πολύ καλές δεξιότητες, πολύ καλά πτυχία, έξπερ στη τεχνολογία να πάει να δουλέψει. Γιατί να πάει αυτός ο άνθρωπος να δουλέψει στο δημόσιο. Άρα πρέπει και αυτό το κομμάτι, και αν. Και αυτό είναι και για τις εταιρείες μια διαρκής αγωνία και ένα διαρκές στοίχημα. Πώς μπορείς πραγματικά να φτιάξεις ένα εργασιακό περιβάλλον που όχι μόνο να αξιοποιεί την τεχνολογία σαν, να το πω έτσι, εργαλειακά, αλλά με το σωστό ηθικό και αξιακό πλαίσιο να δυναμώνει τους εργαζομένους, να τους παίρνει τα tasks που δεν χρειάζεται πια να κάνουν, να τους αναπτύσσεις τις δεξιότητες που θες για να έχεις τον εργαζόμενο του μέλλοντος που θα σε βιώνει με τη τεχνητή νοημοσύνη και θα είναι empowered από όλο αυτό και όχι φοβισμένος και χωρίς να ξέρει τι ακριβώς θα κάνει ή να χρησιμοποιεί τα free εργαλεία που υπάρχουν και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για να παίζει παιχνιδάκια ή να φτιάχνει εικόνες ή να φτιάχνει τα email. Και εγώ χρησιμοποιώ τα εργαλεία της Google για να γράψω τα email μου πλέον. Δηλαδή πατάς ένα κουμπί και πραγματικά σου γράφει την απάντηση, τη χτενίζεις σε 2 λεπτά και δηλαδή φεύγει πάρα πολύ μεγάλος όγκος εργασίας από πάνω μας. Οπότε πρέπει να γίνει και ένας σχεδιασμός πώς επαναξιοποιείται αυτός ο χρόνος και πώς οι εργαζόμενοι νιώθουν μέσα σε αυτό ικανοί και ότι τους αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και πραγματική πίστη στις δυνατότητές τους. Και είμαι σίγουρη ότι υπάρχει αυτό μέσα στο σχεδιασμό σας. Γιατί απολύτως. Είναι η κεντρική σκέψη του εργαλείου που θέλουμε να έχουμε στα χέρια μας για τη στελέχωση. Γιατί ακριβώς αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα που δεν θα μπορούσαμε. Ευγενία, θες να φύγεις. Η κυρία Μπόζοφ. Με παίρνουν από το άλλο. Ναι. Θα το κάνουμε offline τη συνέχεια τη συζήτηση. Να την αποδεσμεύσουμε. Μπορείτε. Αποδεσμεύσατε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευγενία. Πάρα πολύ. Λοιπόν, μιλάμε πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια που κάνετε στο Υπουργείο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, μείναμε μόνοι με την κυρία Χαραλαμποπούλου. Είχαμε βρεθεί πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες. Κάναμε μία συνέντευξη και ομολογώ την αμαρτία μου. Σήμερα έχω προετοιμάσει ερωτήσεις μέσω του ChatGPT. Αλήθεια. Αξιοποίησα την τεχνητή νοημοσύνη και για τις ερωτήσεις. Συνήθως δεν προετοιμάζομαι. Ωστόσο, μας μένουν περίπου 10 με 11 λεπτά και θα ήθελα να δώσουμε το μικρόφωνο στο κοινό να κάνει ερωτήσεις. Να πω άλλο ένα που να κάνουμε στο Υπουργείο παρακαλώ. Μαζί με το ψηφιακής. Βεβαίως. Να πω λίγο για τις διοικητικές διαδικασίες. Παρακαλώ. Αλλά να δώσουμε και λίγο στο κοινό. Φυσικά, θα το πω πολύ γρήγορα, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και το οποίο, αυτά που συζητήσαμε πριν, είναι λίγο η εσωτερική λειτουργία του δημοσίου και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε το εσωτερικό. Έχουμε και μία εξωστρεφή δράση που είναι οι διοικητικές διαδικασίες του δημοσίου και η προσπάθεια που κάνουμε να βελτιστοποιήσουμε και να απλουστεύσουμε όλο αυτό το κυκαιώνα της γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Είναι πολύ Άρα μεγάλο θέλω θέμα, να εξηγήσω και πολύ, τη γραφειοκρατία, πολύ... αλλά και την ερώτηση, συγγνώμη, που έκανε η κυρία Μπόζου πριν, πώς μπορούμε να προσελκύσουμε ταλέντα στο δημόσιο, νομίζω είναι η πιο σημαντική ερώτηση και πώς μπορούμε να σκοτώσουμε επιτέλους το τέρας γραφειοκρατίας. Πάμε πρώτα να σκοτώσουμε το τέρας και θα πω αμέσως για τα ταλέντα. Okay. Λοιπόν, τι προσπάθεια γίνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Φτιάξαμε την Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών. Τι περιλαμβάνει αυτή, περιλαμβάνει τις πυλώνες, θα εξηγήσω για να καταλάβετε, μπορεί να φαίνεται απλοϊκό στη σκέψη, αλλά δεν είχε γίνει ποτέ. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρόκειται για μια κοσμογονική κατάσταση. Πρώτος πυλώνας είναι το Εθνικό Μητρό Διοικητικών Διαδικασιών, το λεγόμενο ΜΜΤΟΣ. Τι είναι το ΜΜΤΟΣ? Είναι μια πλατφόρμα μέσω της οποίας μπαίνουν πάνω από 1.200 δημόσιοι υπάλληλοι και καταγράφουν το σύνολο των διαδικασιών όλων των συναλλαγών του δημοσίου. Δηλαδή, από την προϋποθέσεις, πιστοποιητικά, σημεία εξυπηρέτησης, διαδικασία, τα πάντα καταγεγραμμένα και πώς το λένε, σε κοινή θέα, στο πλαίσιο της διαφάνειας που είπατε και νωρίτερα, για τους πολίτες. Άρα, ο κάθε πολίτης ξέρει αν ο υπάλληλος έχει πρόσβαση και είναι πειθαρχικό αδίκημα για τον υπάλληλο, αν ο υπάλληλος του ζητήσει παραπάνω πιστοποιητικά από ό,τι αναφέρονται στο ΜΜΤΟΣ, έτσι. Αυτό, λοιπόν, η λογοδοσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, άρα εκεί τι έχουμε. Έχουμε 3.305 καταγεγραμμένες σήμερα το πρωί διαδικασίες και είναι να μπουν άλλες 1.200 διαδικασίες. Δηλαδή, θα φτάσουμε κοντά στις 4.000 διαδικασίες. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η απλούστευση διαδικασιών, το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών. Τι είναι αυτό? Δράσεις μέσω της οποίας, αφού έχουν καταγραφεί διαδικασίες στο ΜΜΤΟΣ, πάμε και λέμε τι απλουστεύσεις μπορούμε να κάνουμε. Αυτό έχει μια γκάμα δράσεων, η οποία μπορεί να είναι από μια απλή ψηφιοποίηση, από μια εξυπηρέτηση από τα ΚΕΠ, να αποφασίσουμε να υπαχθεί μια διαδικασία χορήγησης πραγμάτων μέσω των ΚΕΠ, μέχρι και πιο σύνθετες διαδικασίες που μπορεί να είναι ρυθμιστικές, κανονιστικές, να είναι νέα πληροφοριακά συστήματα. Δηλαδή, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εύρος. Ήδη το δουλεύουμε αυτό και υπάρχουν και συγκεκριμένα, δηλαδή τώρα το ILO διαζύγιο, συνεννητικό διαζύγιο, ας πούμε, είναι μέσω της πλατφόρμας. Είναι αντικείμενο, παράγωγο προϊόν της διαδικασίας απλούστευσης και μετά της ψηφιοποίησης μέσω GAP. Το τρίτο κομμάτι είναι το παρατηρητήριο γραφειοκρατίας. Πώς μετράω το διοικητικό βάρος και τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Έχουμε ήδη φτιάξει ένα μοντέλο, τυποποιημένο μοντέλο κόστους και τώρα ετοιμάζουμε το Master Δίκτυο Γραφειοκρατίας. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο για πρώτη φορά γίνεται στο δημόσιο. Πώς έρχεται τώρα ο ψηφιακός βοηθός. Ο ψηφιακός βοηθός. Και μετά να δώσουμε τον κύριο Παπαστεργίου. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, ο ψηφιακός βοηθός δεν θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει. Δηλαδή, έχουμε τον ψηφιακό βοηθό τώρα, αυτή τη στιγμή, στο κινητό μας, στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Και επί της ουσίας μπορεί να τον ρωτήσουμε πώς βγάζω το τάδε πιστοποιητικό. Το GAV AI. Από το GAV AI. Το GAV AI που πατάει, πατάει στο ΜΜΤΟΣ. Αν δεν είχαμε, ακριβώς, λοιπόν, την καταγραφή όλων αυτών των διαδικασιών στο ΜΜΤΟΣ, γι' αυτό ήθελα να το πω. Το επόμενο βήμα ποιο θα είναι? Το επόμενο βήμα είναι να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογίες AI και να μας πούνε ποιες διαδικασίες θέλουν απλούστευση, ποιες διαδικασίες θέλουν κατάργηση. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα. Τι χρονικό πλαίσιο θα γίνει αυτό? Θα ετοιμάσουμε ιδιαίτερο νομικό πλαίσιο, προφανώς, για αυτή τη διαδικασία. Όχι νομικό, χρονικό.
χρονικό, αμέσως μετά, μόλις μπουν όλες οι διαδικασίες μέσα στο μύτος και τελειώσουμε και με τις διαδικασίες του GovAI και θεωρούμε, γιατί εκεί ο Παπαστεργίου, νομίζω το μεσημέρι που θα είναι εδώ, θα σας τα πει πιο αναλυτικά, έχουμε βρει προβλήματα που το μηχάνημα δεν μπορεί να διαβάσει και να γνωρίζει. Μόλις κάνουμε fine-tuning αυτά, νομίζω θα μπορούσαμε να είμαστε έτοιμοι να λοντσάρουμε και σε αυτό. Okay. Να δώσουμε το λόγο σε κοινό. Φυσικά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση. Ονομάζομαι Αγγελική Δεδοπούλου. Δουλεύω στη ΜΕΤΑ, στις Βρυξέλλες. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Έχω μία ερώτηση όσον αφορά το χάσμα δεξιοτήτων πάνω στο οποίο δουλεύετε. Χρησιμοποιείτε κάποιο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων και δεξιοτήτων για να κάνετε αυτό το skills gap ανάλυσης και να είναι το ESCO, είναι η ερώτηση. Είναι το ESCO, ακριβώς. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Ωραία. Και να προειδεάσω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα όργανα στα οποία εμείς συμμετέχουμε επί της ουσίας πάνε να δουλέψουν ένα σχήμα ενοποίησης, δηλαδή όσες χώρες έχουν πλαίσια δεξιοτήτων, όπως εμείς υιοθετήσαμε τώρα, έχουμε ένα ευρωπαϊκό passport δεξιοτήτων. Και θα δουλέψουμε όλοι σε αυτό, γιατί πραγματικά οι Ευρωπαίοι εταίροι επίσης πιστεύουν πάρα πολύ σε αυτό, στο κομμάτι δηλαδή του χτισήματος των δεξιοτήτων. Ξεκινάμε από το ESCO, φτιάξαμε το δικό μας πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη αυτά, δηλαδή το εργαλείο αυτοαξιολόγησης που σας ανέφερα πριν, είναι χτισμένο όλο μέσα στο ESCO. Ναι, χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί δούλευα 5 χρόνια πάνω σε αυτό το ESCO. Ναι. Ακριβώς. Και ήθελα, η ερώτηση επόμενη είναι, θεωρείτε ότι το AI θα βοηθήσει καθόλου στο brain drain, κυρίως στην Ελλάδα? Και αυτή είναι η ερώτηση που κάναμε και πριν. Πώς θα προσελκύσει το δημόσιο ταλέντα? Μπορούμε να τη δέσουμε με τις κυρίες την ερώτηση. Λοιπόν, όντως, γιατί ξέχασα για τα ταλέντα. Έχουμε ακόμα χρόνο. Να παραδεχτούμε όλοι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρόβλημα attractiveness στο δημόσιο. Τρομερό πρόβλημα. Και έχουμε κάτι να πω λίγο παράδοξο. Εάν δείτε σας δίνω εγώ τώρα παράδειγμα προκήρυξης του ΑΣΕΠ. Γνωρίζετε τα μνημονιακά χρόνια, γνωρίζετε τις δυσκολίες που περάσαμε με το ζήτημα της στελέχωσης. Για πρώτη φορά, λοιπόν, για τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, οι οποίοι έχουν σοβαρότατες αρμοδιότητες στην εξυπηρέτηση του πολίτη, γιατί είναι και πρωτογενής η επαφή, βγάλαμε μία προκήρυξη 1.400 θέσεων μηχανικών, οικονομολόγων και πληροφορικάριων. Δηλαδή, επί της ουσίας, ανθρώπων οι οποίοι έχουν πραγματικά εξειδικευμένα προσόντα και τα οποία είναι πάρα, πάρα πολύ χρήσιμα στο δημόσιο. Λοιπόν, υπέβαλαν αίτηση 60.000 άτομα. Είπαμε και εμείς, ωραία, εντάξει, πολύ ωραία, υπάρχει ενδιαφέρον. Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για αυτούς 1.400-500. Το 1/3, οι 500, αρνήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία. Και πήγαμε σε αναπληρώσεις. Αυτό δημιουργεί φοβερό πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, χρονικό, αυτά που συζητούσαμε πριν. Αλλά και διαφάνειας. Λοιπόν, ο στόχος εδώ, λοιπόν, είναι να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο attractiveness στο δημόσιο. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι το αντιμετωπίζει και η Γαλλία και έχει συγκεκριμένο πλάνο. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά για αυτό το ζήτημα. Εκεί παίζει ρόλο και η διαφάνεια και η καλή ενημέρωση των υποψηφίων. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δουλέψουμε για να ξέρουν οι άνθρωποι πού θα εργαστούν, με τι job description θα εργαστούν, πόσα χρήματα θα παίρνουν. Δηλαδή, θέλω να πω, εδώ υπάρχει και ένα gap ενημέρωσης μεταξύ των υποψηφίων και του τι παρέχει το δημόσιο. Και αυτό, λοιπόν, στο πλαίσιο της διαφάνειας, προσπαθούμε να το καλύψουμε. Από εκεί και πέρα, πάντα παίζει ένα ρόλο το οικονομικό, το οποίο οικονομικό, αντιλαμβάνεστε, έχουμε τα συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε την αγορά. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο προσπαθούμε να χτίσουμε είναι να κάνουμε το δημόσιο ένα χώρο εργασίας, ο οποίος αντιλαμβάνομαι ότι σε επίπεδο οικονομικό μπορεί να μην μπορούμε να ακουμπήσουμε εταιρείες, ας πούμε, όπως η Google, αλλά σε κάθε περίπτωση να υπάρχει όραμα εξέλιξης και προσωπικής και να καταλαβαίνει ο άλλος, γιατί αυτό που διαφοροποιεί το δημόσιο με το ιδιωτικό, και να κλείσω με αυτό, είναι το να μπορούμε να μοιραζόμαστε επί της ουσίας το σκοπό για το οποίο ξυπνάμε και πηγαίνουμε στη δημόσια υπηρεσία. Και αυτό δεν είναι άλλο από το δημόσιο συμφέρον.
Αυτό δεν ξέρω πόσο το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι της αγοράς. Εμένα προσωπικά μου ανατριχιάζει. Δηλαδή, το να υπηρετείς το δημόσιο συμφέρον, τον πολίτη, την επιχείρηση που εργάζεται στη χώρα σου και φέρνει οικονομική ανάπτυξη, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν θέλουμε να το περάσουμε και στους ανθρώπους που είναι εκτός και θέλουν να μπουν εντός, αλλά και στους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα στο δημόσιο. Για μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Προλαβαίνουμε και ακόμα μία ερώτηση. Ανδρόνικος Κουντουρμπέλης από τον Οργανισμό Ελέγχου Γεγονότων Fact Review. Αναφέρατε τη διαφάνεια και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δυστυχώς είμαστε στους τελευταίους δείκτες γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια σειρά δειχτών που αφορούν τη λειτουργία του δημοσίου και ευρύτερα του κράτους. Πώς πιστεύετε ότι το AI μπορεί να βοηθήσει σε αυτό και μπορείτε να προτείνετε κάποιο χρονοδιάγραμμα για να εισαχθεί δηλαδή το AI στη δημοσιοποίηση περισσότερων δεδομένων, μιλάω και εκτός εργασίας δηλαδή. Μια χώρα έχει να κάνει με πάρα πολλούς ξεχωριστούς τομείς που αυτή τη στιγμή μπορεί να ήθελε εξαιρετικά πολλή εργασία για να αναλυθούν αυτά τα δεδομένα, αλλά πλέον μπορεί να επιταχυνθεί πολύ. Συμφωνείτε ότι είναι κάτι χρήσιμο? Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω το εξής. Η χώρα συνεχώς από το 2019 και μετά ανεβαίνει θέση στους δείκτες διαφάνειας και νομίζω ότι ένα κομμάτι για αυτή την άνοδο οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν αφήσαμε τα ζητήματα διαφάνειας πίσω σε ό,τι αφορά, θα μιλήσω για το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών τα τελευταία 4 χρόνια θεσμοθέτησε για πρώτη φορά ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με συγκεκριμένο action plan. Θεσμοθέτησε για πρώτη φορά νόμο για το lobbying, το οποίο δεν υπήρχε πουθενά στο δημόσιο. Θεσμοθέτησε για πρώτη φορά διαδικασία για τα δώρα, την λήψη δώρων από μέλη της κυβέρνησης, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες. Θέλω να πω ότι κάνουμε μία σύμβουλο ακεραιότητας για το δημόσιο. Νέος ρόλος που επί της ουσίας βοηθάει και στο κομμάτι του whistleblowing. Θέλω να πω, έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τα ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας. Από εκεί και πέρα, επειδή το AI μπαίνει πολύ έντονα, προφανέστατα, στις ζωές, στις διαδικασίες, στις ροές εργασιών, θα πρέπει να δούμε με πολύ προσοχή πού θα το χρησιμοποιήσουμε και πάντα με μία, αντιλαμβάνομαι, ξαναλέω, αυτό είναι και λίγο αντικείμενο του Δημήτρη του Παπαστεργίου, έχει μία σημασία πού θα το εντάξουμε και υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι βλέπουμε διάφορα πράγματα τα οποία δημιουργούν, στρεβλώνουν την εικόνα, άρα έχει μία σημασία να προσέξουμε πάρα πολύ πού ακριβώς θα το χρησιμοποιήσουμε και με ποιο τρόπο. Δεν είμαι καθόλου αρνητική, αλλά ξαναλέω, επειδή είναι τα ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας και προσπαθούμε να έχουμε διαφάνεια και λογοδοσία, όλα αυτά που σας λέω, δηλαδή τα δώρα σε κοινή θέα, το lobbying σε κοινή θέα, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και αυτές με απόλυτη διαφάνεια παντού, με συγκεκριμένες μονάδες μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες. Να δούμε ποια θα μπορούσε να είναι η χρήση του. Okay. Η οθόνη μπροστά μας δείχνει 4 απειλητικά μηδενικά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει. Συζήτησαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, κύλησε πολύ γρήγορα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και χαρά να μπορούμε.